Ο Αγιορείτης. Κείμενα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Επεισόδιο 24. Παΐσιος, αν και είχε φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση που θα ήθελε να αφοσιωθεί μόνο στην προσευχή, έκανε αρκετές ώρες την ημέρα εργόχειρο για να μπορεί να αγοράζει πράγματα για τους Βεδουίνους. Μια μέρα όμως σκέφτηκε: «Ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο?» Και αποφάσισε να περιορίσει το εργόχειρο. Την ίδια ημέρα, ήταν Δεκέμβριος του 1963, τον επισκέφθηκε ένας Έλληνας γιατρός που ζούσε στην Βιέννη. Ο Όσιος μόλις τον είδε του είπε: «Έλα, σε περίμενα». Και συζητώντας μαζί του, του αποκάλυψε με διορατικό χάρισμα και κάποια πράγματα από την προσωπική του ζωή. Τότε αυτό συγκλονίστηκε και του έδωσε 100 λίρες λέγοντας: «Πάρε πατέρα αυτές τις λίρες για να μπορείς να βοηθάς τα Βεδουινάκια χωρίς να βγαίνεις από το πρόγραμμά σου». Ο πατήρ Παΐσιος δεν άντεξε την συγκίνηση. Άφησε τον γιατρό μόνο του και μπήκε στο κελί του για 1/4. Η πρόνοια και η αγάπη του Θεού τον είχαν διαλύσει. Ο γιατρός έμεινε στην Αγία Επιστήμη 2 ημέρες και όταν γύρισε στην Μονή ήταν αλλοιωμένος. Έδειχνε ότι στον πατέρα Παΐσιο δεν είχε βρει απλώς παρηγοριά, αλλά κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ως γιατρός όμως εξέφρασε την γνώμη ότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος δεν θα άντεχε για πολύ την ασκητική ζωή στην έρημο. Ο πατήρ Παΐσιος δεν θα ήθελε επουδενή λόγο να αποχωριστεί την έρημο με τις πολλές και καλές προϋποθέσεις της, όπως έγραψε σε επιστολή του. Η κλονισμένη του όμως υγεία τον πίεζε όλο και περισσότερο. Και η έλλειψη οξυγόνου στο μεγάλο υψόμετρο των χωρίς βλάστηση βουνών επιβάρυναν την πάθηση που είχε στους πνεύμονες. Δεν είχε συμπληρώσει έναν χρόνο στο Σινά και άρχισε να έχει συχνούς πονοκεφάλους και πολλή δύσπνοια. Έφτανε μέχρι λιποθυμίας. «Όταν δεν φυσάει», έγραψε σε επιστολή του, «αισθάνομαι πονοκέφαλον και σαν να μου κρατιέται η αναπνοή. Αλλά ευτυχώς που είναι πλησίον πολύ ο Θεός και τρέφει με το ουράνιον μάναν, την Θεία Χάρη Του. Και έτσι αισθάνομαι μεγάλη χαρά». Μία νύχτα, ενώ προσευχόταν μέσα στο μικρό κελί του, ένιωσε να χάνει τις δυνάμεις του και έπεσε κάτω. «Μήπως ήρθε η ώρα να πεθάνω?» σκέφτηκε και συνέχισε να προσεύχεται, περιμένοντας με λαχτάρα τον θάνατο. Ύστερα όμως από λίγη ώρα, φοβήθηκε μήπως αυτό που έκανε ήταν αυτοκτονία. Γι' αυτό σύρθηκε σιγά σιγά έξω, σε ένα σημείο της αυλής, όπου σχηματιζόταν ρεύμα και φυσούσε. Εκεί έμεινε προσευχόμενος, ώσπου συνήλθε.
Αν δεν έβγαινα έξω, θα τελείωνα, έλεγε αργότερα. Μου άρεσε όμως τότε. Είχα μία χαρά μέσα μου. Ο γιατρός από την Βιέννη τον είχε συμβουλέψει να κατεβεί σε χαμηλότερο υψόμετρο, μήπως βελτιωθεί η κατάστασή του. Γι' αυτό και τον Φεβρουάριο του 1964 αποφάσισε να μείνει για λίγο μέσα στο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται 250 μέτρα χαμηλότερα από το ασκητήριο. Αν έβλεπε βελτίωση, είχε σκοπό να εγκατασταθεί στην σπηλιά του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, η οποία βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα. Είχε μάλιστα προμηθευθεί και κομμάτια νοβοπάν για να φτιάξει ένα καλυβάκι δίπλα στην υγρή σπηλιά. Σε επιστολή που έστειλε κατά το διάστημα εκείνο, έγραψε: «Πάντως, βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Εις περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα φύγω και θα έλθω στην Ελλάδα. Αφήνω τα πράγματα στον Θεόν και Αυτός που είναι φύση αγαθός, ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής του καθενός μας». Έμεινε 1,5 μήνα στο μοναστήρι, αλλά δεν είδε βελτίωση. Η αισθηματική δύσπνοια τον δυσκόλευε πια και στην αδιάλειπτη προσευχή, διότι δεν μπορούσε να λέει την ευχή με τον τρόπο που συνήθιζε, με την εισπνοή και την εκπνοή. «Τι αξία έχει να μένω εδώ», είπε, «αν δεν μπορώ να πω ούτε την ευχή». Έτσι, στις 25 Απριλίου του 1964, με το παλαιό ημερολόγιο, έφυγε από το Σινά, αφήνοντας με πολύ πόνο την αγαπημένη του έρημο. Παΐσιος γλέντισε, όπως έλεγε, την καλογερική, όσο δεν την γλέντισε πουθενά άλλου. Κατατρίφησε στην ησυχία, η οποία και από μόνη της είναι μια μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή. Θα μπορούσε και αυτός να επαναλάβει το εγκόμιο που έχει γραφτεί πριν από αιώνες: «Ω ησυχία, μετανοίας πρόξενος, ω ησυχία, ειδικνύουσα το ανθρώπο τα αμαρτήματα αυτού. Ω ησυχία, η εισειρηνική κατάσταση φέρουσα των άνθρωπων. Ω ησυχία, σχολή προσευχής και μελέτης. Ω ησυχία, εφροσύνη ψυχής και καρδίας. Ω ησυχία, χωρίων Χριστού καρποφορούν καρπούς αγαθούς». Μέσα στην απόλυτη εξωτερική ησυχία της ερήμου, ο Όσιος απέκτησε την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής. Γνώρισε βαθιά και καθαρά τον εαυτό του, αλλά και την μεγάλη αγάπη του Θεού και τις άπειρες ευεργεσίες του. Φούντωσε στην καρδιά του ο Θείος Έρωτας, ο οποίος έκαψε μέσα του κάθε σκουπίδι και τον έκανε να δοθεί ολόκληρο στον Θεό, ώστε να αδιαφορεί πλέον για όλα τα υγιεινά, αφού μόνον το σώμα του βρισκόταν στη γη, ενώ ο νους βρισκόταν στον ουρανό. Σε αυτήν την κατάσταση δεν διέφερε πια σε τίποτε σχεδόν από τους αγγέλους, διότι και αυτός στον ουρανό βρισκόταν μέρα νύχτα, νοερός και αδιαλείπτος προσευχόμενος. Είναι άγνωστες οι θεωρίες και οι αποκαλύψεις που είχε Όσιος όταν βγήκε πλέον από τον εαυτό του και από την έλξη της γης και πέταξε το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι στο εξής
τα λόγια και τα έργα του είχαν αντίκρισμα στο πνευματικό μεταλλείο της ερήμου, όπου εργαζόμενος βρήκε τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό. Και αφού απέκτησε αυτόν, απέκτησε πλούτων υπερκόσμιων και κατεπλούτησε τον λαό του Θεού με θαυμαστά έργα και με πάνσοφα λόγια. Παΐσιος θα συνεχίσει να αποθεί την πάμφτωχη και πάμπλουτη έρημο. Πάντοτε λαχταρούσε να ξαναζήσει έστω και μία συναϊτική μέρα. Και δύο μήνες πρώτης κοιμήσεώς του είπε: «Αχ, να είχα κουράγιο να πήγαινα έναν χρόνο στο Σινά, στο κελί της Αγίας Επιστήμης, να ζούσα καλογερικά, να έψαλα αγγελικά, να πέθαινα εκεί πέρα παλικαρίσια». Επέστρεψε στο Άγιον Όρος τον Μάιο του 1964 και πρώτο μέλημά του ήταν να βρει γέροντα για να κάνει υπακοή. Άφησε τα λίγα πράγματά του σε ένα κατάστημα στις Καριές και πήγε στην Καψάλα, όπου ασκείται ο Ρώσος πνευματικός Παπατήχων, τον οποίο είχε γνωρίσει πριν από 10 χρόνια στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Του ζήτησε να τον αναλάβει και μάλιστα βρήκε ένα κελί σε εκείνη την περιοχή. Όταν όμως επέστρεψε στις Καριές για να πάρει τα πράγματά του, τον συνάντησε ο αντιπρόσωπος της Μονής Φιλοθέου και του πρότεινε να πάρει το κελί του γερο Αυγουστίνου, τον οποίο γυροκομούσαν στη Μονή. Ο πατήρ Παΐσιος δεν ήθελε, αφού είχε βρει κελί, αλλά στην επιμονή του αντιπροσώπου είπε: «Να είναι ευλογημένο», και τον ακολούθησε στην Φιλοθέου. Εκεί ένας άλλος προϊστάμενος που δεν συμφωνούσε του είπε να βρει καλύβι στην σκήτη των Ιβύρων. Ο πατήρ Παΐσιος είπε πάλι: «Να είναι ευλογημένο», και πήγε κατευθείαν στην σκήτη, όπου οι πατέρες του πρότειναν την καλύβη των Αρχαγγέλων. Οι 15 καλύβες της Ιβυρητικής σκήτης του Τιμίου Προδρόμου είναι απλωμένες στις πλαγιές μιας κατάφυτης δραματιάς. Η καλύβη των Αρχαγγέλων βρισκόταν ψηλά, στην πλαγιά, την οποία έβλεπε περισσότερο ο ήλιος. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι, με ναό και 3 δωμάτια, που χρειαζόταν αρκετές επισκευές. Ο πατήρ Παΐσιος τακτοποίησε λίγο το ένα δωμάτιο για να μείνει και στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 1964, επισκεύασε την καλύβη. Επίσης καλλιέργησε τον εγκαταλελειμμένο λαχανόκηπο, έκοψε ξύλα για τον χειμώνα, μάζεψε τις ελιές και έβγαλε το λάδι της χρονιάς.
σκύτωσε ελάχιστα. Έκανε όμως τον κόπο αυτόν, επειδή κάποιοι από τους νέους που τον είχαν γνωρίσει στην Αθήνα και στο Σινά, σκέφτονταν να έρθουν τώρα να μείνουν κοντά του. Για το ενδεχόμενο αυτό, ήθελε να τους εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο κύριο έργο του μοναχού, την προσευχή και τη μελέτη. Βλέπω τα πράγματα να βαδίζουν προς την κατεύθυνση της μικρής αδελφότητος, έγραψε σε επιστολή του τον Ιούλιο του 1964. Είναι αλήθεια ότι αυτό με στενοχωρεί πολύ, διότι έχω ζήσει μόνος μου και βλέπω τον εαυτό μου ότι μόνος μου θα μπορούσα να προχωρήσω καλύτερα. Παρακάλεσα τον Κύριον, ούκου λίγον, αλλά βλέπω ότι είναι θέλημά του αυτό. Επήγα στον πνευματικό μου, Παπατίχωνα, και μου είπε ότι θα πρέπει να δέχομαι όσους θέλουν να μένουν μαζί μου. «Το πολύ», μου είπε, «να κάνεις μια καλυβούλα πιο πέρα, δια να έχεις και ολίγη ησυχία». Άρχισα να επιδιορθώνω την καλύβη, διότι ίσως μετά από λίγον θα έλθουν φίλοι μας και θα πρέπει να τους οικονομήσω όσο μπορώ. Το διάστημα 3 μηνών έχω εργαστεί σκληρά. Δόξα τω Θεώ, αρκετά έχω τακτοποιήσει. Θα πρέπει μέσα σε έναν χρόνο να ξεμπερδέψουν όλα, δια να αρχίσει το κύριον έργο, η προσευχή και η μελέτη, και μετά ως πάρεργον ένα μικρό έργο χειράκι. Έτσι θα υπάρχει η αμεριμνησία, η οποία θα απορροφήσει τους αδελφούς προς τα άνω. Αργότερα σκέπτομαι να κάνω καλυβούλες ανά 100 μέτρα δια τους αδελφούς, δια να υπάρχει το μαζί όλοι και ξεχωριστά όλοι, διότι έχω ζήσει όλες τις ζωές και είδα ότι στην ησυχία γίνεται το καταστάλαγμα. Στην περιοχή της καλύβης υπήρχε και μία μεγάλη μουριά, μία κερασιά και μία ακουκουναριά. Όταν ο πατήρ Παΐσιος είδε τα 3 αυτά δέντρα, σκέφτηκε ότι δεν χρειαζόταν τίποτε περισσότερο για να ζήσει. Το απόγευμα που σταματούσε την κοπιαστική εργασία, ανέβαινε στην κερασιά ή στην μουριά και έτρωγε μία χούφτα από τους καρπούς τους, δοξολογώντας τον Θεό. Και μία φορά που φιλοξένησε έναν νεαρό διάκονο, τον έπαιρνε κάθε μεσημέρι και ανέβαιναν μαζί στη μουριά, στο εστιατόριο, όπως θα έλεγε, για να φάνε μούρα. Έτσι πέρασε την άνοιξη και το καλοκαίρι, τρώγοντας σαν πετεινό του ουρανού, στην αρχή κεράσια, έπειτα μούρα και στη συνέχεια κουκουνάρια. Όταν μπήκε ο χειμώνας, έτρωγε ένα κουτάλι κουκουνάρια με λίγο μέλι. Σύντομα όμως, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ζήσει έτσι. «Τα μούρα», έλεγε αργότερα, «σε κρατούν παραπάνω από τα κεράσια. Τα δε κουκουνάρια ακόμη περισσότερο. Αλλά το Άγιον Όρος δεν σηκώνει άσκηση όπως το Σινά. Πού να βγάλεις χειμώνα με κουκουναράκια». Άρχισε λοιπόν να τρώει και λίγο παξιμάδι, έβραζε και λίγο ρύζι, καμιά πατάτα ή χόρτα. Ο Όσιος ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει και εδώ την σκληρή άσκηση, αλλά και ο διάβολος άρχισε αμέσως τις επιθέσεις του. Λίγες ημέρες μετά την εγκατάστασή του, του συνέβη ο πρώτος δαιμονικός πειρασμός. Είχε βραδιάσει και γονατιστός επάνω στο κρεβάτι έλεγε την ευχή όταν άκουσε δυνατό χτύπο στην πόρτα. «Ποιος είναι?», φώναξε. Αλλά δεν πήρε απάντηση. Νωρίτερα
Είχε περάσει από την καλύβη ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος που ζητούσε ελεημοσύνη και ο πατήρ Παΐσιος του είχε δώσει όλα του τα χρήματα. Σκέφτηκε λοιπόν μήπως ο άνθρωπος αυτός γύρισε πίσω για να ζητήσει και άλλα χρήματα. Μόλις έβαλε αυτόν τον λογισμό, νέο χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα. Σηκώθηκε, άναψε ένα κερί για να φωτίσει και ξαναφώναξε «Ποιος είναι?» Και πάλι όμως δεν πήρε απάντηση. Σε λίγο άρχισαν να ακούγονται δυνατά χτυπήματα, όχι από την πόρτα αλλά από το ταβάνι. Τότε κατάλαβε ότι οι χτύποι προέρχονταν από τον πειρασμό. Γονάτισε πάλι για να συνεχίσει την ευχή, ενώ ο θόρυβος όλο και δυνάμωνε. Ξαφνικά ακούστηκε ένας φοβερός κρότος. Τα παγκαλάκια έριξαν πάνω στη σκεπή μια μεγάλη πλάκα, η οποία τρύπησε τα σανίδια του ταβανιού ακριβώς επάνω από το κεφάλι του οσίου και έμεινε κρεμασμένη με την μύτη προς τα κάτω. Εκείνος, έμπειρος πλέον, δεν ταράχθηκε. «Κατάλαβα», είπε, «έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Εκείνη τη νύχτα αγρύπνησε λέγοντας την ευχή, ενώ τα ταγκαλάκια συνέχιζαν τα χτυπήματα. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του ομότιτλου βιβλίου Ιούνιος 2015 του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.